Να καλησπέρισω εδώ στο στούντιο σε μια κομβική συγκυρία για τη χώρα, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κάτσου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από την εθνική τραγωδία. 92 ψυχές, συγγενείς που ζητούν απαντήσεις και την αντιπολίτευση να σας κατηγορεί ότι δεν είχατε τη δύναμη να αρθρώσετε ένα συγγνώμη. Γιατί, κύριε Παπά, γιατί δεν βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη, δεν λέω ότι οι κυβερνητές που κάηκαν τόσοι άνθρωποι, αλλά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, νομίζω ότι το συγγνώμη ήταν απαραίτητο. Συγγνώμη, νομίζω ότι είναι έμπρακτη και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης είναι για πρώτη φορά τόσο εμφατική. Από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, εξ ονόματος όλων μας, όλων των μελών της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μία τομή στα πολιτικά πράγματα σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Εδώ πέρα όμως πρέπει να σας πω, κυρία Κάτζου, ότι είμαστε σε μία καινούρια φάση. Αυτή η τραγωδία έχει, νομίζω, βάλει το σημάδι της στο πώς μπορεί και από εδώ και μπρος και πώς πρέπει να διεξάγεται και ο πολιτικός διάλογος. Εμείς παίρνουμε κάποιες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα πολύ βαθιά αίτια τα οποία προκαλούν και τέτοιου τύπου τραγωδίες. Θα θέλαμε και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ανάλογου επίπεδου πολιτική συζήτηση. Δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Δυστυχώς έχουμε κάποιους εξυπνακισμούς, επιτρέψτε μου να το πω ευγενικά, και βέβαια και κάποιες χειδαιότητες. Θεωρείτε όμως ότι η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός τα έκαναν όλα καλά, γιατί αυτό ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου. Ακούστε λίγο. Και ήταν λίγο προκλητικό. Ακούστε λίγο. Κυρία Κάτζου, δεν μασάμε τα λόγια μας. Λέω ότι όταν έχεις αυτή τη κλίμακα τη απώλεια, όταν έχεις μια τέτοιου τύπου εθνική τραγωδία, δεν μπορεί να λες όλα γίνανε καλά. Τώρα, επειδή ακούω και κάποια επιχειρήματα ότι έγιναν λάθη τα οποία κάνανε την κατάσταση μοιραία. Δεν έχω πιστεί ότι έχει συμβεί αυτό. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να γίναν λάθη, είμαστε άνθρωποι όλοι, ουδής είναι αλάθητος, αλλά λάθος το οποίο να κατέστησε το γεγονός μοιραίο, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό το οποίο σημάδεψε. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε και κάποια κεκτημένα, δηλαδή έχουμε την άμεση αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Και μετά το τέλος της τραγωδίας, ήδη ξεδιπλώνονται οι πρωτοβουλίες της οικονομικής στήριξης στους πληγέντες σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν ήδη δει να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους το πρώτο βοήθημα και οι διαδικασίες αποκατάστασης και του χώρου θα προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Κομμάτι των πρωτοβουλειών μας, και σε αυτό θα περιμέναμε πραγματικά να υπάρχει και μια έτσι και ένας διάλογος. Βεβαίως και ταυθαίρετα, αλλά κομμάτι των πρωτοβουλειών πρέπει να σας πω ότι είναι και κάποιες βελτιώσεις της διαδικασίας. Διότι καμιά φορά η διαδικασία οικοδομείται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην ολοκληρώνεται και να τελειώνει ποτέ. Ναι. Υπάρχει ένας δέδαλος. Αλλά πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την τραγωδία για να αρχίσει η κυβέρνηση να παίρνει πρωτοβουλίες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Γιατί εγώ πήγα στο ΜΑΤ, έκανα ρεπορτάζ και δεν υπάρχει πρόσβαση στην παραλία. Είναι κλεισμένη η παραλία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το λέω γιατί το έζησα. Ναι, το είδα εκεί και πρέπει να το πούμε. Αυτό είναι το θεμέλιο του προβλήματος. Τι έγινε από αυτή την κυβέρνηση πριν την τραγωδία και που δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Η χώρα δεν είχε ούτε εκτιματολόγιο ούτε δασικούς χάρτες. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, θα έχουμε το 50% της χώρας να έχει καλυφθεί. 5% το κλιματολόγιο. Ήταν 1% νομίζω και η κάλυψη του χαρτογραφημένου, του οριοθετημένου υγειαλού. Φανταστείτε τώρα. Άρα, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία μια σκοπιμότητα καθυστερήσεων έφτιαχνε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο γίνανε αυτές ας πούμε οι επιλογές οικιστικές οι οποίες δημιούργησαν και τα γεγονότα που δημιούργησαν. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα όταν μιλάμε για τέτοια τραγωδία το κλίμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν είναι ευχάριστο γιατί βρέθηκε με αντιμέτωπη. Όχι, θα το πω καθαρά. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή και από τότε που αναλάβαμε την κυβέρνηση. Και ψυχολογικά και ανθρώπινα θα το έλεγα. Γιατί, η πιο δύσκολη στιγμή. Δεν νομίζω ότι. Δεν χωράει δεύτερη κουβέντα εδώ πέρα. Έχουμε ζήσει και άλλες κρίσεις. Και σας λέω και εγώ προσωπικά. Πώς νιώσατε, κύριε Παπά, γιατί ξέρετε, καμιά φορά λέω ότι οι πολιτικοί πρωτίστως είναι και άνθρωποι. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πάνω απ' όλα, όταν είσαι πολιτικός, είσαι πολιτικός. Όταν είσαι πρωθυπουργός, αναλαμβάνεις τις ευθύνες, είσαι πρωθυπουργός. Όταν είσαι υπουργός, το ίδιο. Αλλά 92 ψυχές. Αυτό δεν. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να το διαχειριστείτε. Υπάρχει. Αποδείχθηκε ότι. Ναι, βεβαίως, μέσα στην Οδύνη, την εθνική που ζούμε όλοι, νομίζω ότι έχει επιδειχθεί μια διαχειριστική επάρκεια
από τα γεγονότα και μετά, η οποία είναι αξιοσημείωτη και νομίζω την υπογραμμίζουν και οι κάτοικοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους. Το ζήτημα όμως είναι να οριμάσουμε πάρα πολύ γρήγορα όλοι μας, και οι πολιτικές δυνάμεις και ο δημοσιογραφικός κόσμος, επιτρέψτε να σας πω, και η κοινωνία των πολιτών, και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην έχουμε ξανά τέτοιου τύπου φαινόμενα. Τώρα έρχεται αυτή η τραγωδία και ουσιαστικά, να μου επιτρέψετε, ανατρέπει το αφήγημα της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό γιατί στις 21 Αυγούστου η χώρα βγαίνει από το μνημόνιο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Mm. Όμως καταλαβαίνω ότι επειδή επισκιάζει όλο αυτό που ζούμε, τι ακριβώς πια η κυβέρνηση θα προτάξει το επόμενο διάστημα? Γιατί βγαίνει από το μνημόνιο, είναι, πήραμε την εκταμιεύτικη δόση των 15 δις. Κυρία Κάτζου, δεν θα περίμενε κανένας πραγματικά να συζητάμε αυτή τη στιγμή κυρίως ή να μην συζητάμε καθόλου για τη μεγάλη τραγωδία. Είναι προφανές αυτό. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ένας σχεδιασμός δρομολογημένων γεγονότων πέρασε σε δεύτερη μοίρα όσο αφορά την δημόσια συζήτηση. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι βιώσαμε κάτι πάρα πολύ οδυνηρό συνολικά ως χώρα, ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις τις οποίες πήραμε σε σχέση και συγκεκριμένα με τον οικισμό και την αποκατάσταση των πληγέντων, αλλά και τις θεσμικές τομές οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν, και βεβαίως να δούμε και συνολικά στα ζητήματα της οικονομίας από εδώ και μπρος πώς θα πορευτούμε. Δυστυχώς έμελε αυτές οι μέρες της ολοκλήρωσης των μνημονίων να συνοδευτούν από αυτά τα τραγικά γεγονότα. Θα σας ρωτήσω κάτι που σας έχω ρωτήσει νομίζω σε όλες τις συνεντεύξεις σας. Οι συντάξεις θα κοπούν. Γιατί εντάξει, ζούμε όπως είπατε στη σκιά της τραγωδίας. Αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Αναδεικνύεται η ερώτηση κλειδί. Και ενδεχομένως να είναι και το κλειδί της πορείας των εξελίξεων. Γιατί και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι το προηγούμενο διάστημα εμπέζεται στους συνταξιούχους, ότι τους χρησιμοποιείτε. Η αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Με βαριές κουβέντες και χαρακτηρισμούς. Έχει μία σειρά από έμπειρους διαστρεβλωτές της αλήθειας στο επιτελείο της και κάποιους μαθητευόμενους μάγους της επικοινωνίας. Λοιπόν, η αντιπολίτευση θα έπρεπε να εξηγήσει καταρχήν στους οπαδούς της, στους ανθρώπους. Δεν μου απαντήσατε, άμα ακούγουν οι συντάξεις. Μα θα σας πω, δεν τα αποφύγω. Θα επιμείνω. Δεν θα το αποφύγω. Ακούστε, η αντιπολίτευση θα πρέπει να εξηγήσει στους ανθρώπους που την ακολουθούν και την παρακολουθούν. Και τους απευθύνομαι και εγώ μέσα από την εκπομπή τη δική σας. Τι συνέβη και δεν πραγματοποιήθηκε η μεγάλη της πρόβλεψη ότι θα καταστρέφονταν η οικονομία, ότι δεν θα έκλεινε η πρώτη αξιολόγηση, ότι δεν θα έκλεινε η δεύτερη, δεν θα έκλεινε η τρίτη, δεν θα παίρναμε λύση για το χρέος, δεν θα βγαίναμε στις αγορές με καθαρό τρόπο αλλά με επιστοληπτική γραμμή, και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η απεσιοδοξία. Έτσι, και η τάση να πείσουν τον κόσμο ότι η οικονομία και η χώρα θα καταστραφεί επειδή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν συνέβη. Άρα οφείλουν μια εξήγηση. Και αυτό είναι θεμελιακό πλέον ερώτημα. Τώρα ερχόμαστε στο προκείμενο και στην καυτή ερώτηση την οποία βάλατε στη συζήτησή μας. Τι είχαμε εδώ πέρα, είχαμε. Γιατί ο κύριος Ρέγκλιν έστειλε ένα μήνυμα ότι πρέπει να εφαρμοστούν ό,τι έχει να εφαρμοστεί και έχει ψηφιστεί. Εντάξει. Ό,τι έχει ψηφιστεί και έχει εφαρμοστεί, συμφωνήθηκε υπό το φως και το πλαίσιο μιας πάρα πολύ συγκεκριμένης θέσμησης, έτσι, θεσμικού περιβάλλοντος, δηλαδή υπό το βάρος ενός προγράμματος το οποίο ήταν σε εφαρμογή, και βεβαίως και με την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Mm. Γιατί αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση, έτσι. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Δεν το θέλουμε, λοιπόν, μάλλον. Άρα τι έχουμε τώρα? Θα έχουμε μια καινούργια περίοδο. Η καινούργια περίοδος από τι σηματοδοτείται? Σηματοδοτείται από το τέλος της διαδικασίας της Τροϊκανής. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιτροπία. Δεν υπάρχει επιτροπία. Και επειδή το λένε τώρα και θα ήθελα να το σχολιάσω, λένε ότι δεν αλλάζει τίποτα διότι θα έχουμε, ας πούμε, τις επισκέψεις των θεσμών κάθε τρίμηνο. Είναι άλλο πράγμα, βέβαια. Είναι εντελώς άλλο πράγμα, και θέλω να πω ότι με την ευκαιρία έτσι της πυροδότησης αυτής της συζήτησης, ρίξαμε μια ματιά στις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Πορτογαλίας. Εκεί ακριβώς. Δεν μου απαντήσατε. Μας έχετε παιδέψει, λέει ο αρχισυντάκτης, και δεν απαντάτε. Δεν θα πάμε. Θα πάμε το πάει γύρω-γύρω, να έχει δίκιο. Εκεί όμως, αλλά θέλω για το θέμα της μεταμνημονιακής εποπτείας, για να μην γίνεται σπέκουλα, να πω το εξής. Ότι εκεί καταγράφονται σε αυτές τις εκθέσεις και οι διαφωνίες μεταξύ. Σωστά. Θεσμών και κυβέρνησης. Ναι. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Απλώς και στην Πορτογαλία, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάποιες ενστάσεις, δεν τις έλαβε υπόψη την κυβέρνηση. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τελευταία τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν τους λαμβάνουν ούτε οι αγορές υπόψη. Σωστό. Και αυτό είναι κρίσιμο. Ναι. Για τώρα, για τις συντάξεις. Ναι.
Είπαμε ότι αυτά τα μέτρα λοιπόν συμφωνήθηκαν σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουμε μία πορεία μακροοικονομική και μία πορεία δημοσιονομική, η οποία μας επιτρέπει να τα επαναξιολογήσουμε και να τα εξετάσουμε εάν και κατά πόσο θα εφαρμοστούν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να μην έχουν ψηφιστεί. Έτσι, ειλικρινώς έδωσε τη μάχη, κέρδισε τα αντίμετρα στην συζήτηση. Ναι, αλλά ψήφισε και μέτρα. Της, αφορολόγητο, μείωση και περαιτέρω. Βεβαίως, ακριβώς για να κλείσει η συμφωνία. Και γι' αυτό συζητάμε και τώρα. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε σαν τη Νέα Δημοκρατία που λέει τα έχουμε ψηφίσει. Είστε κυβέρνηση, κύριε Παπά. Ναι, αλλά είστε κυβέρνηση, κύριε Παπά, και δεν μου απαντήσετε. Αυτό είναι ανοιχτό. Όχι, να κοπεί ή να μην κοπεί. Προσέξτε να δείτε. Αυτό δεν θα το ανακοινώσω εγώ σε μια τηλεοπτική συζήτηση. Λέω πω βγάλαμε καμιά είδηση, αλλά δεν το αφήνετε για άλλου. Σα λέω ποιε είναι οι προσδοκίε και οι προσθέσει. Άρα υπάρχει πρόσφορο έδαφο στο να επαναδιαπραγματευτεί. Σα λέω ποιε είναι οι προσδοκίε και οι προσθέσει μα. Εμεί λέω δεν είμαστε σαν τη Νέα Δημοκρατία που λέει. Γιατί, κύριε Μοσχοβησή, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστούν, αφού το έχουμε, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ενσωματώσει στο πρόγραμμά μας. Αν τα καταφέρει η κυβέρνηση και το κερδίσει, να το βγάλουμε. Ωραία. Και το τελευταίο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε. Τα σενάρια περί ανασχηματισμού, νομίζω, περί ανασχηματισμού παίρνουν και δίνουν. Φυσικά, τώρα εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ο Πρωθυπουργός το αποφασίζει, αλλά νομίζω ότι είμαστε κοντά. Και εκλογές το φθινόπωρο, γιατί και αυτό το σενάριο παίζει. Θέλω να μου απαντήσετε και σε αυτό. Το 2019. Το φθινόπωρο του 2019 που θα ολοκληρωθεί η τετραετία. Όχι τώρα το 2018. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όχι στις ευρωεκλογές το Μάιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ανασχηματισμός. Αυτή είναι η αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Θα αλλάξει το Υπουργείο. Και... γιατί ρωτάνε πολύ. Λοιπόν, ακούστε να μου είπε να σα ρωτήσω και πρέπει. Αυτές τις ερωτήσεις νομίζω θα πρέπει να τις απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα. Στον άνθρωπο που έχει την αρμοδιότητα των αρμοδιοτήτων. Δεν έχω τέτοια επικοινωνία. Ναι, αυτό μακάρι να είχα, αλλά δεν την έχω. Είμαστε κοντά όμως. Πιστεύω ότι μια αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος θα ωφελούσε. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Κανένα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε.